Μπορούμε. Μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα. Το Ηράκλειο θα γίνει δυνατή πόλη, δυνατός Δήμος ξανά. Τρεις κύκλοι ζωής, 7 στρατηγικές προτεραιότητες, 5 εμβληματικές παρεμβάσεις. Ηράκλειο 3-7-5. Αυτό είναι το όνομα της δημοτικής κίνησης του υποψήφιου δημάρχου Ηρακλείου Γιάννη Κουράκη, ο οποίος παρουσίασε το όραμά του για την πόλη με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Η απόφασή μας αυτή είναι μια συνειδητή επιλογή απέναντι στη στασιμότητα, την αδιαφορία και την αναποτελεσματικότητα. Μια πράξη αντίδρασης σε όσους επιδιώκουν μια πόλη σε ύπνωση με ένα λαό στο σπίτι του, χωρίς προσδοκίες και οράματα. Το Ηράκλειο πρέπει να πάει μπροστά και θα πάει μπροστά. Σήμερα ξεκινάμε μια νέα προσπάθεια και ποτέ εγώ τουλάχιστον δεν επιδιώκω κανείς πολίτης να είναι απολύτικος. Ανεξάρτητος είναι όμως αυτός που έχει γνώσεις και φυσικά αυτός που προβάλλει και διεκδικεί την ψήφο του λαού με αυτό που σας είπα, με τις ιδέες, το όραμα, τη δράση του και όχι με τη λάσπη. Μακριά από μας. Ο Γιάννης Κουράκης περιέγραψε τις στρατηγικές προτεραιότητες με έργα και δράσεις παντού, ζωγραφίζοντας το καμβά του μέλλοντος του Δήμου με πόλους ανάπτυξης για μια πόλη με ζωντάνια, ευκαιρίες απασχόλησης και διασφάλισης συνθήκων ποιοτικής ζωής στους δημότες. Με τις προτάσεις μας διαμορφώνουμε ένα ζωντανό, συναρπαστικό, ελκυστικό, βιώσιμο, υψηλού πολιτιστικού επίπεδου ιστορικό κέντρο με εκτεταμένες πεζοδρομήσεις και ποδηλατόδρομους. Ο δεύτερος κύκλος αφορά τον αστικό χώρο. Με τις προτάσεις μας διαμορφώνονται ποιοτικές συγγειτονιές. Ο τρίτος κύκλος είναι ο περιαστικός χώρος. Αναδεικνύουμε μια ανανεωμένη Ήπεθρο με σύγχρονες υποδομές. Ο υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου έκανε λόγο για ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο, κοινωνικά δίκαιο και χωρικά ισορροπημένο. Να γίνει το Ηράκλειο δήμος πρότυπο. Τόπος ποιότητας ζωής. Τόπος νέων ευκαιριών. Γιάννη Κουράκη, καλή επιτυχία. Η δημιουργία πάρκου της Κνώσου, πρόγραμμα επάρκειας και διαχείρισης υδάτινων πόρων, η πολιτιστική αξιοποίηση τυχών μνημείων, η δημιουργία νέας μαρίνας και η αξιοποίηση χώρου ανατολικά της πόλης αποτελούν τους 5 άξονες των εμβληματικών παρεμβάσεων. Χρειάζεται ένας έγκαιρος σχεδιασμός. Δεν πρέπει να γίνει το αεροδρόμιο του Ηρακλείου στην Αλκανασό το νέο ελληνικό. Πρέπει να αποτελέσει ένα νέο πόλο ανάπτυξης. Για το ιστορικό ραντεβού της επόμενης μέρας δεν πρέπει να λείψει κανείς για να γυρίσουμε σελίδα και να πάμε μπροστά, υπογράμμισε ο Γιάννης Κουράκης, καλώντας τους πολίτες να γίνουν συνοδοιπόροι στην κοινή προσπάθεια για ένα σύγχρονο Δήμο και μια καλύτερη πόλη. Όραμά μας είναι η δημιουργία ενός μοναδικού ευρωμεσογειακού προορισμού υψηλού επίπεδου ποιότητας ζωής και ευημερίας για τους πολίτες. Και επιδιώκουμε συγκλήσεις, συνθέσεις και συνεργασίες. Καλούμε τους πολίτες, τους κοινωνικούς φορείς, τους επαγγελματικούς φορείς, τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου και ιδιαίτερα αυτές που δεν έχουν τοποθετηθεί, τις δημοτικές πρωτοβουλίες, να συμβάλλουν ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια και να υλοποιήσουμε τον καμβά του μέλλοντος του Δήμου Ηρακλείου. Σε αυτό τον καμβά ο καθένας πρέπει και μπορεί να βλέπει το μέλλον του, αλλά κυρίως πρέπει να βλέπει το μέλλον των παιδιών του. Στο τέλος της εκδήλωσης έγινε η κοπή της πίτας. Το μεγάλο κομμάτι θα το αφιερώσουμε στους Ηρακλειώτες.